Κατά την σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας καλεί να εορτάσουμε τις Άγιες εκείνες μορφές των Ευαγγελικών διηγήσεων που καταθέτουν την προσωπική τους μαρτυρία για τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Πρόκειται κυρίως για τις Άγιες μυροφόρες γυναίκες που πήγαν στο μνημείο για να αλείψουν με μοίρα το άχραντο σώμα του Κυρίου. Μάλιστα, οι μυροφόρες γυναίκες είχαν την ευλογία και το προνόμιο να ακούσουν πρώτες από Άγγελο Θεού το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. «Υγέρθη, ούκ εστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν». Ακόμη πρώτες αξιώθηκαν να δουν τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα Αναστάντα Χριστό, ο οποίος απίφθινε προς αυτές την αναστάσιμη πρόσρηση «Χαίρετε». Τα Ιερά Ευαγγέλια περιγράφουν με αφοπλιστική ειλικρίνεια και απλότητα τον τρόπο με τον οποίον οι μυροφόρες γυναίκες θεωρούν το γεγονός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού. Καταρχάς, αφού παρευρέθησαν στην Σταύρωση του Κυρίου, θέλουν στην συνέχεια να του προσφέρουν και τις εντάφιες τιμές, να αλείψουν δηλαδή, όπως είπαμε, το νεκρό σώμα του με μοίρα. Έτσι αψηφούν τις πρακτικές δυσκολίες που είχε αυτή τους η απόφαση, όπως το θέμα της αποκυλήσεως του πολύ μεγάλου λίθου που έφραζε την είσοδο του μνημείου όπου ετάφη ο Κύριος. Ξεκινούν λοιπόν λίαν πρωί της μιας Σαββάτων, δηλαδή ξημερώματα της Κυριακής, για να εκπληρώσουν τον διακαή πόθο της ψυχής τους. Όταν έφτασαν στο μνημείο, αξιώθηκαν να δουν τον λίθο να έχει αποκυλιστεί θαυματουργικά και Άγγελο Θεού να βρίσκεται μέσα στον ζωοδόχο τάφο. Και τότε κατελήφθησαν από φόβο και ουδέν ύπον εφοβούντο γάρ, όπως ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Οι μυροφόρες βγήκαν και έφυγαν από το κενό, το άδειο μνημείο του Αναστάντος, γεμάτες από τρόμο και δέος, και σε κανένα δεν είπαν τίποτε, γιατί φοβούνταν. Μέσα στο κορύφωμα της αναστάσιμης νίκης, αδελφοί μου, παρών και ο φόβος μαζί με την σιωπή. Ήταν τόσο τραγική η εμπειρία από όσα διαδραματίστηκαν στον Γολγοθά, αλλά και τόσο δυνατή η ταραχή, η αμηχανία από το άγγελμα της Αναστάσεως του Χριστού που τους απίφθινε ο Άγγελος, ώστε και αυτές ακόμη, οι πιο αφοσιωμένες μαθήτριες του Χριστού, να δοκιμάσουν τρόμον και έκστασιν, εναλλαγή συναισθημάτων και καταστάσεων απολύτως συμβατών με την ανθρώπινη φύση και την ατέλεια που την ακολουθεί σαν σκιά. Τόλμη, αποφασιστικότητα, υπέρβαση της ανεπάρκειας και της αδυναμίας από την μία πλευρά. Φόβος, δέος, τρόμος, σιωπή από την άλλη.
Όμως όσο φυσικό και θεμητό είναι κάποτε να εμφανίζεται ο φόβος με τις διάφορες μορφές του στην ζωή του ανθρώπου, τόσο αδικαιολόγητο είναι να παραμένει βαθιά ριζωμένος στις καρδιές όσων πιστεύουν ότι ο Χριστός αληθώς ανέστη και ότι με τον θάνατό του κατήργησε τον θάνατο και μας δώρισε την αιώνιο ζωή. Πόσο μεγάλη παρηγοριά μας φέρνει η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι άνοιγμα στην ίδια την ζωή. Είναι θεμέλιο αφοβίας, ακόμη και απέναντι στον έσχατο εχθρό, τον θάνατο. Είναι η προσδοκία της απόλυτης νίκης. Και τότε ο άνθρωπος υπερεκχυλίζει από ευγνωμοσύνη και ευχαριστεί, υμνεί και ευλογεί τον Αναστάντα για ό,τι κι αν του συμβαίνει στην ζωή, για τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, για την τόλμη και τον φόβο, για την ζωή και τον θάνατο, για τις δυσκολίες, τα απρόσιτα, τα ανεπίτευκτα, γιατί όλα αυτά στην πραγματικότητα και σαν πραγματικότητες του καθημέραν βίου διαχέουν στις φλέβες της υπάρξεώς μας το αίμα της δυνάμεως και της αδυναμίας, της φθαρτότητας, της ελευθερίας και της ζωής που μας χάρισε και μας χαρίζει ο ζών Θεός. Άραγε, πόσοι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι είμαστε γη και σποδός, χώμα και στάκτη δηλαδή, ένα τίποτε και πέρα από το τίποτε, και ότι αυτός, ο Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών, που είναι το παν και πέρα από το παν, έρχεται και γίνεται ακατάπαυστα ένα με εμάς. Μας δίνει την ψυχή και το σώμα Του, την θεότητά Του ολόκληρη και την ανθρωπότητά Του. Και τότε ο άνθρωπος, ο πεπερασμένος, ο επίκυρος, ο φθαρτός, ο θνητός, γίνεται άφθαρτος, αθάνατος, χριστοειδής, φωτόμορφος, αφού έχει ένικο τον ζωοδότη, αυτόν που κατήργησε τον φόβο και την δύναμη του θανάτου, αυτόν που μας δημιούργησε εκ του μη όντος και παραπεσόντας μας ανέστησε και έκανε τα πάντα μέχρι ότου μας χάρισε την μέλουσα βασιλεία Του. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει επιγραμματικά ότι ένα πράγμα πρέπει να μας φοβίζει στην ζωή μας. Το φοβηθήνε τι Θεού πλέον και καθυβρίσε την εικόνα της κακίας. Δηλαδή, το να φοβηθούμε κάτι άλλο περισσότερο από όσο φοβόμαστε, δηλαδή σεβόμαστε και αγαπούμε τον Θεό, και το να προσβάλλουμε με τις κακίες και τα πάθη μας την εικόνα του Θεού του αοράτου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Ο φόβος αυτός, για τον οποίο κάνει λόγο ο Άγιος Γρηγόριος, αδελφοί μου, δεν έχει τίποτε κοινό με το φυσικό ένστικτο του φόβου. Αντιθέτως, η παρουσία του ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε γήινο φόβο, γιατί ο φόβος του Θεού συνδέεται με την συνέστηση
του μεγαλείου της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και της άπειρης δυνάμεώς του. Συνδέεται όμως και με τον κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος εξαιτίας της αστάθειας, της ασθενείας και του εγωισμού του, να φανεί ανάξιος αυτής της αγάπης, την οποία φανέρωσε ο Χριστός στον κόσμο με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του. Όμως η Εκκλησία καλεί κάθε πιστό να νιώσει τον Αναστάντα Χριστό μέσα του, προτείνοντας καταλλαγή, συγχωρητικότητα και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, μετάνοια διαρκή και εγρήγορση για την τήρηση των εντολών του Θεού. Η Εκκλησία μας καλεί ακόμη να ζήσουμε άφοβα κάθε φόβο μέσα στην ταραγμένη θάλασσα του παρόντος κόσμου, γιατί μπορούμε, όπως κάποτε οι μαθητές του Χριστού, να φωνάξουμε και εμείς τον Κύριο: «Επιστάτα, απολύμεθα, Κύριε, χανόμαστε, σώσον ημάς», και να ακούσουμε την φωνή Του να λέγει: «Μη φοβήστε, εγώ είμαι». Τότε ο πιστός γεμίζει από χαρά, πλημμυρίζει από την αγαλίαση της Εκκλησίας. Αυτή, αδελφοί μου, είναι ζωή και παράκληση που προχέεται ακατάπαυστα από την παρουσία του Αναστάντος Χριστού, ο οποίος αγκαλιάζει, ζωοποιεί και χαροποιεί τα πάντα, ο οποίος στους φόβους, τις αγωνίες, τις αποτυχίες, τα σκοτάδια και τις θλίψεις μας, μας λέγει όπως τις μυροφόρες γυναίκες: «Χαίρετε, και πάλιν ερώ, χαίρετε, γιατί εγώ είμαι και θα είμαι μαζί σας».